Πέμπτη 4 του μήνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Δίπλα μου η Θεοδώρα Πότα. Καλησπέρα, Θεοδώρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Και με Skype μαζί μας ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ναι, να πούμε βέβαια ότι στη Θεσσαλονίκη είναι σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα που συγκλονίζει από προχθές που έγινε, η δολοφονία της Κυριακής. Αποκαλύψεις πολύ μεγάλες για τη δολοφονία της. Τι έχει πει ο φίλος της που τη συνόδευε και που δεν μπόρεσε να την προστατεύσει. Για το ξύλωμα μετά τον διοικητή ακόμη 4 αστυνομικών από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και τα τραγικά λάθη των αστυνομικών. Εμείς θα έχουμε λίγο αργότερα να πω τον κύριο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε μαζί του. Όμως, Θεοδώρα Πότα, αυτή την ώρα είναι η κηδεία. Ναι, όπως πληροφορηθήκαμε, συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολίτες βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στα Άνω Λιώσια, όπου τελείται η κηδεία της 28χρονης Κυριακής, η οποία έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της. Τα λόγια είναι φτωχά, πραγματικά τι να πούμε για αυτήν την περίπτωση. Οι συγγενείς της 28χρονης προσπαθούν να μοιραστούν τον ανίποτο πόνο για ένα πραγματικά άδικο τέλος, και ενώ έχουμε και δικαστική εξέλιξη, Χριστίνα, αναμένεται σήμερα ο πρώην σύντροφος της κοπέλας να περάσει το κατόφλι του ανακριτή. Αναμένεται σήμερα η απολογία. Μάλιστα. Του σε βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και προμήθεια κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δική του χρήση, και ενώ παράλληλα είναι και σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας. Έτσι. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ήδη έχει πει ότι ήταν από το χειρότερο περιστατικό σε όλη του καριέρα κλπ. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν νέα που θα μας πει σε λίγο, θα μας μεταφέρει ο Βασίλης Παναγιωτίδης, για το τι λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, που και για άλλο λόγο βεβαίως μιλάει στη Θεσσαλονίκη, για το πώς θα στελεχωθούν τα τμήματα που είναι υποστελεχωμένα, τι γίνεται με τους Δήμους κλπ. Αλλά θα παραμείνω στην τραγική αυτή δολοφονία, γιατί η Κυριακή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε γυναίκα, φίλη, κόρη, εγγονή, ανιψιά, κολλητή, παιδί μας, οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι, οποιαδήποτε θα μπορούσε να είναι η Κυριακή. Άλλωστε ξέρουμε πόσα περιστατικά βίας κατά των γυναικών έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και εχθές αποκαλύφθηκαν και ακούσαμε δυστυχώς τις τραγικές τελευταίες στιγμές όταν μιλούσε στο κινητό και ειδοποιούσε τον άνθρωπο που σηκώνει το τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και πώς εκείνος το αντιμετώπισε με μια νυφαλιότητα, σαν να του έλεγε ότι θέλω να παραγγείλω 10 κιλά πατάτες και 1 κιλό να μην πω τι. Και μάλιστα της είπε ότι δεν είναι ταξί, το περιπολικό και όλα αυτά. Νίκο Πετρουλάκη, πώς βλέπεις όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Βλέπω δυστυχώς, Χριστίνα, ότι την Ελλάδα, την πατρίδα μας και την κοινωνία τη στοιχειώνουν τρεις φράσεις. Η πρώτη φράση είναι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Η δεύτερη φράση είναι στείλε μήνυμα όταν φτάσεις. Και η τρίτη φράση είναι πάμε και όπου βγει. Μιλάμε για τα Τέμπη και για αυτό το οποίο συνέβη προχτές. Αυτές οι φράσεις δείχνουν το μπάχαλο το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στην οργάνωση όλου του κράτους. Γιατί είναι από το κακό στο χειρότερο πάμε. Όταν έξω από το αστυνομικό τμήμα, και μάλιστα όταν εκεί υπάρχει φύλακας ο οποίος κατηγορείται για κακούργημα και τον είχαν φύλακα στο αστυνομικό τμήμα. Και ενώ η κοπέλα δεν πήρε χαμπάρι, ενώ μόλις έφτασε, είπε ότι με ακολουθεί. Δηλαδή του το είπε. Φοβερό. Και επίσης το γεγονός ότι η κοπέλα τους είπε ότι απ' έξω είναι κάποιος και κινδυνεύω. Δηλαδή, τι άλλο να έλεγε διαφορετικό? Και γιατί δεν βγήκε ένας αστυνομικός μαζί της από το αστυνομικό τμήμα? Είχαν δουλειά μέσα, είχαν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί βγήκε ένας αστυνομικός έξω να συνοδεύσει την κοπέλα τη στιγμή που είναι έξω από το αστυνομικό τμήμα, να μπει σε ένα ταξί, να μπει κάπου αλλού, να σηκωθεί να φύγει, να πάει στο σπίτι της όπου θα την περίμενε το περιπολικό? Και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, απορώ, είναι πάρα πολλά αυτά τα φαινόμενα καθημερινά, δεν ψηλιάζονται αστυνομικοί ότι μπορεί να είναι σοβαρή η περίπτωση? Πώς έκαναν υποτίμηση κινδύνου? Αυτό είναι ένα ερώτημα πρέπει να το απαντήσουν οι αστυνομικοί και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αλλά από την άλλη πλευρά, πάλι βλέπω ότι τελικά θα την πληρώσουν μόνο οι γάβροι και οι μαρίδες, τα μικροψάρια δηλαδή. Δεν θα την πληρώσουν τα μεγάλα κεφάλια, γιατί εδώ, όταν ας πούμε τηλεφωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της αμέσου δράσεως είτε της αστυνομίας τίποτα άλλο και της λέει ο τηλεφωνητής ότι δεν είναι το περιπολικό, δεν είναι ταξί,
Ωραία, το ξέρουμε αυτό. Πολλά περιπολικά όμως πηγαίνουν έξω από κάποιους καλλιτέχνες, από κάποιους δημοσιογράφους, να το πω και αυτό, από κάποιους επιχειρηματίες και τους φυλάνε 6 και 7 άτομα αστυνομικοί. Τι δεν είναι ταξί, δηλαδή, με αυτή τη λογική δεν ζήτησε η κοπέλα να, ταξί να την πάει κάποιο σπίτι της, προστασία ζήτησε. Μα και, όταν, το, λοιπόν, μα το, και το αυτοκίνητο το περιπολικό ήταν εκεί διαθέσιμο, δεν θα έψαχναν να το βρουν. Διαθέσιμο και επίσης υπήρχε και αστυνομικός για να μπει να την πάει στο σπίτι της σε αυτήν την περίπτωση και να την προστατεύσει. Και λέω στο φινάλε, δεν έχεις πολλή δουλειά, κύριε αστυνομική, ωραία, καμία αντίρρηση. Βάλτε σε ένα ταξί όμως τη συγκεκριμένη κοπέλα, έξω βγες μαζί της από το αστυνομικό τμήμα, μπροστά στον φύλακα που τη μαχαιρώσανε. Αυτό είναι ασφάλεια? Δηλαδή, ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή αισθάνεται ασφαλής όταν έξω από το αστυνομικό τμήμα μαχαιρώνονται μπροστά στα μάτια του σκοπού του φύλακα και δεν κάνει τίποτα? Μα κοιμάται τον είναι, ύπνο του δικαίου. Είναι φρικτό και πρέπει να εντοπίσουμε τις ρίζες αυτού του φαινομένου που έχει να κάνει με το θράσος του συγκεκριμένου δράστη. Διότι εδώ ένα περιπολικό περνάει κάτω από τα σπίτια μας και λες πάλι καλά, τουλάχιστον κάποιος είναι στη γειτονιά, νιώθεις καλύτερα, ρε παιδί μου. Τώρα να συμβαίνει τέτοιο φωνικό ένα βήμα έξω από την εξώπορτα του αστυνομικού τμήματος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θεωρώ ότι έχει βαθιές ρίζες. Θέλω να πω ότι υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρξει, να υπάρχει ένας φόβος από πλευράς των παραβατικών στοιχείων, των ενδυνάμει δολοφόνων όσον αφορά το αστυνομικό σώμα, κάτι που δεν υφίσταται όπως βλέπουμε. Θέλω να βάλω στην συζήτησή μας και το γεγονός ότι άκουσα την κυρία Μάνδρου που καλύπτει πολλά χρόνια δικαστικό αστυνομικό, τη συνάδελφο ρεπορτάζ, να λέει ότι τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα και είναι νομική υποχρέωση δηλαδή να τον πιάσουν αυτόν τον οποίο λειτουργεί απειλητικά απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο, εν προκειμένου απέναντι στην Κυριακή. Δεν το ήξερε αυτό ο αστυνομικός? Δηλαδή όλοι όσοι κατέγραψαν τα περιστατικά, όσοι άκουσαν την που μπήκε στο τμήμα η Κυριακή, δεν το ήξερε κανείς αυτό? Τι έπρεπε να γίνει άλλο? Τι έπρεπε άλλο να γίνει? Μα πήγε εκεί και ρώτησε μάλιστα, έχεις κάνει μήνυση? Όχι, δεν έκανα μήνυση για να μην δημιουργηθεί κάποιο μπέρδεμα κλπ. Αλλά ξέρω ότι θα με κυνηγήσει, θα έχω προβλήματα κλπ. Αυτό λέω, δηλαδή, διώκονται αυτό... αυτεπάγγελτα, δεν χρειάζεται να καταθέσεις μήνυση. Αυτό έλεγε η έγκριτη δημοσιογράφος. Να πω όμως και το εξής, ότι ο συγκεκριμένος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές πάρα πολλές φορές και έχει σχέση και με ουσίες κλπ. Δηλαδή δεν είναι κανένα λουλούδι συγκεκριμένο να πεις ότι εντάξει, το παιδί πρώτη φορά κλπ. Μα έχει πρώτερο βίο, ο οποίος πρώτερος βίος σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατικός. Είναι πρώτερος βίας περίεργος. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν. Όταν λοιπόν σου καταγγέλει αυτή η κοπέλα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στο παρελθόν είχε προβλήματα, έχει δώσει δικαιώματα κλπ., έχει συλληφθεί, με κυνηγάει και δεν κάνεις τίποτα, εδώ τώρα πρέπει όλοι από το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όλοι πρέπει να μπουν εκεί. Ποιος του είπε του ανθρώπου, ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο στην υπηρεσία, να παίρνει τα παράπονα των πολιτών, ότι κυρία μου δεν είναι ταξί, να λέει αυτό το πράγμα, κυρία μου δεν είναι ταξί το περιπολικό? Ποιος είπε ότι είναι ταξί? Την προστασία της ήθελε η κοπέλα. Τώρα που χάθηκε η κοπέλα, τι να πούμε? Και θα πω και κάτι άλλο, Νίκο Πετρουλάκη, τα λέγαμε νωρίτερα εδώ πριν βγούμε στον αέρα. Εδώ στο επίπεδο που ο καθένας μας μπορεί, υπερβαίνει των καθηκόντων του των αυστηρών, εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή. Γιατί όλα δεν είναι ιδανικά και τέλεια. Δεν υπάρχουν εδώ 30 άνθρωποι από πίσω από τις κάμερες, 25 δημοσιογράφοι στην παραγωγή και άλλοι 25. Έτσι. Ο καθένας λοιπόν κάτω από έκτακτες συνθήκες, γιατί εδώ κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη νωρίτερα με κάτι ρομπότ, υπερβάλλει αυτόν για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παρότι ο καθένας μπορεί να πει, εμένα η δουλειά μου δεν είναι αυτή, είναι να γράψω ή να κάνω αυτή την εκπομπή. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, πώς είναι δυνατόν σε τόσο σοβαρά θέματα να είναι το πρωτόκολλο, δηλαδή. Δηλαδή να σημειώνει εκεί πέρα, η άλλη του λέει ότι ο άλλος με κυνηγάει και εκείνος ατάραχος σημειώνει, κάνει τώρα πιο ταξί, πιο... Δηλαδή τρελαίνομαι με όλους τους αντιπαλλήλους, με όλους τους ανθρώπους, με όλους μας τρελαίνομαι όταν δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Πιστεύω ότι επειδή βγήκε ο διάλογος στον αέρα και το ηχητικό, θα διαπίστωσαν όλοι ότι του λέει άλλα η κοπέλα και άλλα λέει ο τηλεφωνητής. Η κοπέλα του λέει με στο αστυνομικό τμήμα και είμαι απ' έξω. Ο τηλεφωνητής λέει να σας στείλω στο σπίτι, το περιπολικό. Δηλαδή, άλλα λέει μεν, άλλα λέει ο δε. Προφανώς ασχολείται με κάτι άλλο. Ή δεν ήθελε να εξυπηρετήσει, ή δεν ήθελε να προστατεύσει. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Ή ήταν αδιάφορος για έναν πολίτη, για μια γυναίκα πολίτη, η οποία παίρνει τηλέφωνο και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την οργάνωση αστυνομίας και δεν φταίει αστυνομία. Ούτε αστυνομικοί φταίνε για τις αδυναμίες και τις ελλείψεις κάποιων. Παντού υπάρχουν
τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και αυτοί όλοι που βρίσκονταν εκεί και μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ο τηλεφωνητής και έξω ο φύλακας δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν με ενημερώσατε αν έχουμε τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Ωραία. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε νωρίτερα από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς είχε σήμερα σύσκεψη με 14 δημάρχους για το σχέδιο αστυνόμευσης υποτάπητος προβλήματα υποστελέχωσης των κατατόπους αστυνομικών τμήματων και ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος ξεχωριστά. Βασίλη Παναγιωτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πούμε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης ήρθε εδώ το πρωί, μίλησε, έκανε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια μπήκε μέσα στη σύσκεψη και μίλησε με όλους τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Μίλησε μαζί τους για τα προβλήματα που υπάρχουν στην αστυνόμευση, μίλησε για άλλα θέματα, αλλά κυρίως ασχολήθηκαν με το θέμα της αστυνόμευσης και το πώς μπορεί να ενισχυθεί γενικότερα η αστυνομία εδώ στους Δήμους της Θεσσαλονίκης. Καμιά είδηση βγήκε, Βασίλη, είπε τίποτα ότι θα κάνει μικροπαραβατικότητα. Να πούμε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν ξανά έκανε δήλωση μετά, αλλά πήραμε πληροφορίες από τους δημάρχους που έβγαιναν ένας-ένας και μας ενημέρωναν τα όσα συζητήθηκαν μέσα στη σύσκεψη. Να πούμε ότι αυτό που βγαίνει είναι ουσιαστικά ότι θα γίνει ένας σχεδιασμός, ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός για να μπορούν να ενισχυθούν και τα αστυνομικά τμήματα εδώ στους Δήμους της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, είπαν ότι οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, οι διάφοροι δήμαρχοι από διάφορες πόλεις της Θεσσαλονίκης, ότι θα υπάρξουν 540 ήδη, μάλλον υπάρχουν 550, συγγνώμη, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ με βαρύ οπλισμό, οι οποίοι θα περιπολούν στους δρόμους της πόλης. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης σου ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί και ένα επιπλέον από τα δύο, όπως είπε ο ίδιος, που δεν τα γνωρίζουμε εμείς προσωπικά, να σας πω την αλήθεια. Είπε ότι υπάρχουν άλλα δύο, αλλά θα δημιουργηθεί και ένα τρίτο γραφείο για την ενδοοικογενειακή βία, το οποίο θα λειτουργήσει στην περιοχή της Χαριλάου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα θα μιλήσανε για τις καταστάσεις, για τα κτηριακές καταστάσεις της αστυνομίας, για το προσωπικό της αστυνομίας, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς θα μπορούν να προσληφθούν επιπλέον άτομα, πώς μπορούν να ενισχυθούν, όπως είπα και πριν, οι κτηριακές καταστάσεις, να βελτιωθούν για να μπορεί να λειτουργεί όλο το θέμα σωστά. Επίσης έγινε μια πρόταση και από τον κύριο Καϊτετζίδη, τον οποίο κάποιοι δήμαρχοι το είδαν θετικά, αυτό κάποιοι άλλοι όχι τόσο θετικά, να υπάρξει και μια. Να μπήκε στο παιχνίδι και οι ιδιωτικές εταιρείες security, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της φύλαξης των περιοχών των Δήμων. Το θέμα των καμερών γενικότερα ακόμη αναφέρθηκε καθόλου, γιατί κατά καιρούς ο κύριος Καϊτεζίδης έχει και άλλοι δήμαρχοι μου έχουν αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάμερες και να ξεπεράσουμε το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Καϊτεζίδης αναφέρθηκε και για τις κάμερες, αναφέρθηκε για drones που πρέπει να μπουν στο παιχνίδι αυτό, ουσιαστικά να επιτηρούν. Γενικότερα έκανε μια αναφορά. Τώρα το ζήτημα είναι, Χριστίνα, κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν να υπάρξουν όλες αυτές οι αλλαγές και πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό για να μην υπάρξουν προβλήματα νομικά όσον αφορά τη λειτουργία αυτή. Από εκεί πέρα περιμένουμε και εμείς να δούμε. Τώρα να σας πω. Για την Κυριακή δεν ανέφερε τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε μία δήλωση σχετικά με το θέμα που συνέβη εκεί. Να πούμε ότι τη διαβεβαίωσε ότι θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια στο θέμα της δολοφονίας της νεαρής γυναίκας στους Αγίους Αναργύρους. Έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του έξω από την περιφέρεια όπου ήρθε το πρωί εδώ. Τέσσερις μέρες, όπως είπε, μετά το τραγικό περιστατικό της 1ης Απριλίου, όπου χάθηκε μία νέα κοπέλα, η Κυριακή Γρίβα, συνεχίζουν όλοι μας, λέει, να θρηνούμε και να απενθούμε. Είμαι συντετριμμένος και προσωπικά, γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στη μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Απευθύνω συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτής της νέας γυναίκας που έφυγε, σημείωσε ο Υπουργός, ο οποίος συνέχεια είπε ότι διεξάγεται έρευνα με μεγάλη ταχύτητα. Και είπε μάλιστα ότι είμαι βέβαιος πως θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Η ελληνική αστυνομία είπε, απέστειλε σε όλες τις αρχές, αλλά και η ίδια διεξάγει έρευνες, όλο το υλικό χωρίς να αποκριθεί τίποτα. Θα υπάρξει, λέει, πλήρης αλήθεια, ολοκλήρωση και θα αποδοθούν στους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα υπάρξει όλος εκείνος ο απολογισμός που πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα
υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ναι, ευχαριστώ τον Βασίλη Παναγιωτίδη για ό,τι νεότερο, κυρίες και κύριοι. Θα ενημερωθείτε βεβαίως και με εμβόλυμα με έκτακτη επικαιρότητα και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Θοδώρα Πότα. Να πω ότι φίλος τηλεθεατής ρωτάει για την έκδοση ταυτοτήτων που δεν μπορεί κάποιος να εκδώσει άμα τη χάσει. Θα έχουμε τον κύριο Τσαϊρίδη των αστυνομικών υπαλλήλων. Νομίζω ότι είναι ο αρμοδιότερος να του, αν δεν το ξέρει, να μάθει και να μας απαντήσει τι γίνεται με την έκδοση ταυτοτήτων. Δεν το ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή να το πω, αλλά θα μεταφέρουμε το ερώτημά σας, αγαπητέ τηλεθεατή. Τώρα, Νίκο Πετρουλάκη, μας είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης για τα αστυνομικά τμήματα, για την μικροπαραβατικότητα τα ξέρουμε. Εδώ χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις, νομίζω. Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης για την ταμπακέρα δεν είπε τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Και μάλιστα η δήλωσή του ότι λυπάμαι για στενοχωρέθηκα η πιο άσχημη στιγμή κλπ. Όταν έχεις την πιο άσχημη στιγμή, φεύγεις κιόλας, παρετήσαι, εάν θέλεις να είσαι σωστός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά από τον κύριο Χρυσοχοίδη στο προηγούμενο διάστημα, καιρός είναι να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του, όπως καιρός είναι να αναλάβουν και οι πρωτοκλασσάτοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας τις ευθύνες. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στο σώμα. Δεν γίνεται. Οι αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, κατά 90-95% πολύ καλά. Υπάρχει ένα 10%, ένα 5% που είναι για τα μπάζα, να ξεκινήσω την έκφραση. Όπως εκείνος που αποφάσισε να βάλει αρμόδια εκείνο το βράδυ την 22χρονη, έτσι, την κοπέλα με μηδενική εμπειρία. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και θα κάνω έναν παραλληλισμό πάλι, έτσι, γιατί μου αρέσουν τα παραδείγματα. Φανταστείτε να μπει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων ένας 22χρονος δημοσιογράφος, που θα είναι πολύ μορφωμένο το παιδί, σίγουρα θα είναι, πορεί, αλλά δεν θα έχει την εμπειρία, και να βγάλει τον Biden να του κάνει συνέντευξη. Τώρα λέω κάτι ακραίο, παραδείγματος χάρη. Όχι, μπορεί να έρθει να κάνει έκπληξη ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, ας πούμε, στο στούντιο και να πει: «Γεια σας, ήρθα να πάρετε μια συνέντευξη». Τι θα κάνει ο Πιτσιρικάς, ο νεαρός? Δεν θα κάνει τίποτα. Θα πάθει πανολεθρία. Βάζει την 22χρονη. Πολύ σωστά είπε η Θεοδώρα η Απότα. Βάζει την άπειρη εκεί πέρα εκείνη την μέρα. Δηλαδή το κορίτσι δεν ξέρω πόσο φταίει. Πραγματικά, έτσι το λέω απλουστευτικά βέβαια, αλλά. Δεν έχει την εμπειρία να αξιολογήσει τον κίνδυνο. Ίσως δεν τα ήξερε και πάρα πολύ καλά τα πρωτόκολλα. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θέλει μια εμπειρία αυτό το θέμα για να καταλάβεις αμέσως ότι κάτι τρέχει. Θέλει εμπειρία. Πώς να το κάνουμε? Το ότι φταίει, φταίει, Χριστίνα. Δεν το συζητάμε. Ότι φταίει, φταίει. Ποιος όμως φταίει παραπάνω από την συγκεκριμένη, τον 22χρονη? Να. Για να βάλουμε και την τάξη, να βάλουμε μια τάξη μεγέθους ευθυνών του καθενός, έτσι. Mm-hmm. Τάξη μεγέθους ευθυνών. Εδώ και άλλοι φταίνε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζονται να φταίνε. Λέω, ο Χρυσοχοίδης, όλα θα γίνουν. Σας λέω ότι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, όπως τα Τέμπη, ένα χρόνο ψάχνουν να βρουν τι έγινε στα Τέμπη και 57 ψυχές από πάνω περιμένουν τη δικαίωση. Πάμε, το ίδιο θα περιμένει στα Τέμπη, λοιπόν, γιατί εκεί πραγματικά. Δεν το είδα σήμερα σε όλα τα site, θέλω να πω, το καταγράφω αυτό. Συγκλώνησε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας ενός από τα αθήματα των Τεμπών. Είπε ότι ο γιος μου σκοτώθηκε γιατί ήταν πολίτης της δεύτερης πιο διεφθαρμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πατέρας, να πούμε, του 26χρονου Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών και βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί, όπως τόσες άλλες οικογένειες, ψάχνει δικαίωση για τον άδικο χαμό του παιδιού του. Για τον Παύλο Ασλανίδη έφταιγε το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που λατρεύει την παρανομία και την ανομία, διαφθορά παντού, είπε ο ίδιος, εκτελεστική εξουσία και δικαστική, και η ελευθερία του τύπου ένα ανέκδοτο για την ελληνική πραγματικότητα. Διαφθορά παντού, τώρα μερικές κουβέντες του λέω, είπε πολύ συγκλονιστικά πράγματα, είπε διαφθορά παντού και ένα σύστημα που πλέον τρέμει τη φωνή μας, τρέμει την αλλαγή της κατάστασης, τρέμει τόσο που κατηγορεί εμάς και όσους μας βοηθάνε για κομματικές σκοπιμότητες. Λες και η απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να έχει κομματική προέλευση. Άκουσα λίγο συμπτωματικά και πραγματικά συγκλονίστηκα από τον τρόπο που μιλούσε και από αυτά που έλεγε, Νίκο Πετρουλάκη. Ο Παύλος Ασλανίδης είναι Σαλονικιός και το παιδί που χάθηκε, ο γιος του, επίσης Σαλονικιός, και να πω ότι συγκλώνησε και όλο αυτό το διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι μόνο η Μαρία Εκαριστιανού, είναι και ο Παύλος που τρέχει και όλοι οι υπόλοιποι, 55 συγγενείς κλπ. Θέλω να πω επίσης ότι ο Ασλανίδης είπε φοβερά πράγματα σήμερα. Ένα μέρος των όσων είπε είναι αυτό που ανέφερες, Χριστίνα, γιατί τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσύ βλέπεις να παίζει πουθενά το θέμα Ασλανίδη? Αυτό λέω. Εγώ δεν βλέπω πουθενά. Γιατί εγώ σήμερα έψαχνα, το είδες, Θεοδώρα? Έκανα ένα search, αλλά πολύ δύσκολα το βρήκα στην Google πατώντας εργαλεία αναζήτησης. Έπρεπε να το ήξερες δηλαδή, ναι, για να το βρεις. Αυτό ήθελα να πω, να το ψάξεις. Το πνίξανε. Είναι δυνατόν αυτά που υπόθηκαν? Καταρχάς φύγουν
ενδιαφέρουν τη χώρα πάρα πολύ, έτσι. Είναι δυνατόν να μην είναι από τις πρώτες ειδήσεις? Δημοσιογραφικά το λέω. 100%. Και επίσης ένας πατέρας χαροκαμένος που χάσει το παιδί του και ακόμη και τώρα ένα χρόνο και κάτι μήνες και ένα μήνα, ξέρω εγώ, και κάτι ψηλά, δεν έχει ακόμη μάθει ποιος φταίει που σκοτώθηκε το παιδί του. Δεν έχει δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού του από εκεί ψηλά. Mm. Και όχι μόνο του συγκεκριμένου, και όλων. Τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος? Πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει το δίκιο του. Πώς θα γίνει αυτό από πράγμα, μόνο δηλαδή, του, αυτό είναι ρεζίλια. Αυτό από μόνο του είναι. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Τώρα, πάνω σε αυτό, λιγότεροι από 3 στους 10 εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη και τους δικαστές. Οι θεσμοί κατακριμνίζονται στη συνείδηση των πολιτών. Σύμφωνα με έρευνα εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Public Issue, τα ποσοστά ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, της δυσπιστίας προς την ελληνική δικαιοσύνη είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών. Η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Το 70% των πολιτών δεν την εμπιστεύεται. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο από το 2007 που υπάρχουν στοιχεία. Τότε αυτοί που απαντούσαν ότι μάλλον δεν την εμπιστεύονται ήταν μόλις 44%. Σε δυσχερή θέση και η αστυνομία, με την αποδοχή από τους πολίτες να μειώνεται κατακόρυφα τα τελευταία 5 χρόνια. Λιγότεροι από 1 στους 10 πολίτες εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα επίσης, ενώ η Βουλή βαθμολογείται με το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας 20ετίας. Ειδικότερα, μόλις το 27% δείχνει εμπιστοσύνη στον έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους, καθώς σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι υποθέσεις διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, παιδοφιλίας, αστυνομικής βίας, υποκλοπών που έχουν έρθει στη δημοσιότητα έχουν κλονίσει σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο αίσθημα δικαίου. Και θέλω να πω, ενώ υπάρχουν άνθρωποι, δικαστές κλπ. Που λειτουργούν καταπληκτικά και τέλεια και βγάζουν φοβερά πράγματα, έχει τόσο προβληθεί και καλό στο θέμα της διαφθοράς ή όπου δεν υπάρχει δικαίωση, που πραγματικά μας κάνει να τα ακυρώνουμε όλα και να λέμε όχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, έτσι, όσον αφορά τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στους θεσμούς, με κύριο και τελευταίο και σοβαρότερο τα τέμπη. Έτσι. Δηλαδή, θυμάσαι, Χριστίνα, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ρωτήθηκε ο κόσμος πόσο πιστεύετε ότι θα υπάρξει δικαίωση, τουλάχιστον στη χώρα μας και όχι από ευρωπαϊκής πλευράς, και τα ποσοστά ήταν πολύ μακριά. Mm-hmm. 80-20 πήγαινε. Έτσι. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Το 33% η Νέα Δημοκρατία, με 15% ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, στο 12,5% το ΠΑΣΟΚ, ψηλά νομίζω και η Ελληνική Λύση. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι στις 18 μονάδες δημοσκοπικά η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, στο σενάριο βεβαίως κατανομής των αναποφάσιστων. Αυτή είναι η διαμόρφωση. Λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το διάστημα από 1 με 3 Απριλίου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 15%, Χριστίνα, όπως είπε, στο ΠΑΣΟΚ στο 12,5%, άνοδος για την Ελληνική Λύση στο 9%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,5%, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 3%. Όσον αφορά τους Σπαρτιάτες, μία είδηση η οποία γνωστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, αφορά την ποινική δίωξη σε 11 βουλευτές των Σπαρτιατών, αλλά και στον Ηλία Κασιδιάρη, όπως την ζητάει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η Γεωργία Αδηλίνη, έπειτα από τις δημόσιες καταγγελίες που έκανε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τίγκας, λίγο καιρό πριν. Έτσι λοιπόν η εισαγγελέα ζήτησε την άσκηση ποινικών διώξεων για εξαπάτηση των εκλογέων, το είχαμε αναφέρει όταν είχε βγει στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Τίγκας για έκνομες παρασκηνιακές ενέργειες στο κόμμα του. Η δίωξη δεν αφορά τον Βασίλη Στίγκα. Είχε ξεκινήσει μια έρευνα, είχαμε αναφέρει τότε ορισμένα στοιχεία. Ο κύριος Τίγκας δημόσια είχε καταγγείλει παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες στο κόμμα του. Μίλησε για Δόνορ Κορλεόνα και Greek Mafia, φωτογραφίζοντας επί της ουσίας τον κύριο Κασιδιάρη. Συνεχίζοντας λοιπόν με την δημοσκόπηση, έχουμε και την πρόθεση ψήφου των ευρωεκλογών με όλες τις απαντήσεις, χωρίς τους αναποφάσεις τους. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά με 28,5%, 13 λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 11 λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Έπειτα ακολουθεί η Ελληνική Λύση στο 8%, ΚΚΕ στο 7,5%, Σπαρτιάτες στο 2,5%, Νίκη, Πλεύση Ελευθερία στο 3%. Βλέπουμε εδώ στην επόμενη κάρτα, θα αντιληφθούμε ότι 1,5% συγκεντρώνει η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Νέα Αριστερά είναι στο 2,5%, το Μέρα 25 στο 2%. Και αναποφάσιστη και το λευκό άκυρο αποχή, βλέπουμε η γκρίζα αυτή ζώνη συγκεντρώνει 14%. Όσον αφορά τώρα εντάχει να τα δούμε, καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με 34%, ακολουθεί ο κύριος Κασελάκης το 12%, ο κύριος Ανδρουλάκης το 8%, ο κύριος Βελόπουλος το 7%, και αντιλαμβανόμαστε ότι η επιλογή του κανένα είναι επί της ουσίας ο δεύτερος καταλληλότερος, έτσι είναι στο 23%. Και μιας και συνάδελφοι αναφερθήκαμε νωρίτερα και στα Τέμπη, στο ερώτημα αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τα Τέμπη τους βρίσκει σύμφωνος, το 61% των ερωτηθέντων εμφανίστηκαν θετικοί, όπως βλέπουμε. Ναι, και να πάμε τώρα και στην... Δεν ξέρω αν κάτι θέλεις να σχολιάσεις, Νίκο Πετρουλάκη. Ναι, ήθελα να πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το 12% των αναποφάσιστων εδώ, οι οποίοι σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται θεωρούνται περισσότερο προσκύμενοι, πρώην προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί εδώ δηλαδή ακόμα δεν έχουν αποφασίσει πού θα πάνε. Γι' αυτό πιθανολογώ ότι το ποσοστό της ελληνικής λύσης θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δεν θα είναι αυτό το νούμερο που λένε, αλλά θα ξεπεράσει το 10%. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και επίσης στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που οδεύουν προς τα εκεί, φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνοντας στην ελληνική λύση, που μπορεί να το κάνει και δεύτερο κόμμα στη Μακεδονία. Αυτό θυμηθείτε το σήμερα που το λέμε. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά πολλοί υποστηρίζουν αυτό το οποίο λες. Το ακούω και εγώ ως σενάριο. Τώρα, στους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, υποψήφιοι σε ευρωεκλογές, γνωστά ονόματα της Θεσσαλονίκης, Θοδωρα Πότα. Ναι, ανακοινώθηκαν 13 νέα ονόματα. Συμπληρώνεται σιγά-σιγά το ψηφοδέλτιο των δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου. Να πούμε ότι στα ονόματα των Θεσσαλονικιών είναι μεταξύ άλλων ο Απόστολος Αβδελάς, δημοσιογράφος, ήταν στην Ελληνική Λύση, ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κ. Χάρης Αϊδονόπουλος, ο οικονομολόγος επιχειρηματίας, ο κύριος Απόστολος Βλάχος και ο γνωστός Γιάννης Βούρος. Πριν από δύο ημέρες είχαν ανακοινωθεί 14 υποψήφοι, ενώ την επόμενη εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και άλλα 42 ονόματα, τα οποία έχουν επιλεγεί να είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές με το συγκεκριμένο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, έτσι να το αναφέρουμε. Είναι στα σκαριά. Είναι στα σκαριά, γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες, έπειτα βεβαίως και από το εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, όπου υπήρξε μεγάλη ήττα για τον Τούρκο πρόεδρο, έχασε τους τρεις μεγάλους δήμους και βεβαίως υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει τα τερτύπια ο κύριος Ερντογάν στην προσπάθειά του να καταφέρει να επανακτήσει τους χαμένους του ψηφοφόρους. Από την άλλη, όπως μαθαίνουμε, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γεραπετρίτης και Φιντάνα αντιστοίχως, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες χτες το απόγευμα στο περιθώριο της δύσκολης Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ, που είχε θέμα την προετοιμασία της Πανηγυρικής Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου για τα 75 χρόνια της Συμμαχίας. Έγινε σε καλό κλίμα, λένε πληροφορίες, η συνάντηση των δύο ανδρών και η εικόνα που αποκόμισε η ελληνική πλευρά είναι ότι παρά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της Τουρκίας, προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαδικασία προσέγγισης της χώρας μας από την Τουρκία. Κοινώς ο κύριος Ερντογάν δεν ξεκίνησε ακόμη τις γνωστές του τρέλες. Δεν ακούμπησαν, ωστόσο, να πούμε μόνο αυτό, στην συνάντηση αυτή οι κύριοι Γεραπετρίτης και Φιντάν, το καυτό και δύσκολο θέμα της διαφοράς για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Συμφώνησαν όμως για την ανάγκη να υπάρξει νέο ραντεβού πριν τη συνάντηση της Άγκυρας μεταξύ Μητσοτάκη Ερντογάν. Δεν ξέρω, πραγματικά, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία, ακόμη θέλουν να μας πούν ότι τα πράγματα είναι ήσυχα. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία γενικά να υπάρχει μετά την ήττα Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές. Και πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Υπάρχει και δήλωση Μάμογλου, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του και λέει ότι γίνανε κάποια πράγματα σε άλλες εκλογικές διαδικασίες που πρέπει να μην ξαναγίνουν ποτέ κλπ. Δηλαδή, ο Γεραπετρίτης ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη βαθιά υπόκληση στον Ερντογάν όταν ήρθε στην Αθήνα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, και το θυμόμαστε αυτό και γυρίζει το μυαλό μας, όλων μας νομίζω, σε αυτό το οποίο είχε συμβεί. Από την άλλη πλευρά, εγώ δεν περιμένω από τον Γεραπετρίτη να δώσει λύση στο θέμα. Και όταν, ας πούμε, η Τουρκία ακόμη βρίσκεται στην Κύπρο, ο Ατήλας είναι πατημένος εκεί, πάμε και μιλάμε σαν να έχουμε απέναντί μας ένα φίλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι φίλος. Είναι εχθρός. Είναι σίγουρο 100% ότι κάποια στιγμή αυτός ο εχθρός θα ξαναδείξει το πρόσωπό του. Πολύ σύντομα ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αφήνει ένα διάστημα, τώρα έχει φάει τρεις ήττες απανωτές συνεχόμενες στις εκλογές σε μεγάλες πόλεις. Και θέλει να ερεμήσει λίγο για να δει τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας του. Σε λίγο θα βγει μπροστά για να κάνει πάλι τον κουρσάρο απέναντι στην Ελλάδα. Ναι.
Και Νίκο, δεν ξέρω πού θα ήθελες να ζήσεις στο μέλλον και αν θα ήθελες κάποια στιγμή να ζήσεις και κάπου αλλού. Αν όμως το αποφασίσεις, νομίζω η Ζυρίχη είναι η καλύτερη πρόταση. Θεοδώρα, πότε εγώ πολύ άνετα πήγαινα για λίγο διάστημα εκεί να ζήσω. Δεν το συζητώ. Δεν είναι δελεαστικό τώρα αυτό το τοπίο που βλέπουμε. Πρέπει να υπάρχει και πολύ χρήμα εκεί, θέλω να πω επίσης. Ναι, υπάρχει. Η Ζυρίχη λοιπόν είναι η πόλη η οποία αναδεικνύει την καλύτερη πόλη της Ευρώπης για να ζει, σύμφωνα με νέα έκθεση την οποία δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τα πούμε εντάχει. Επί της ουσίας, οι κάτοικοι στη Ζυρίχη είναι ευχαριστημένοι με τις δουλειές τους, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγειονομική περίθαλψη, με την ποιότητα του αέρα και με την οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί. Να πούμε ότι στις πρώτες 10 πόλεις είναι πόλεις Ελβετία, Δανία, Ολλανδία, Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, Ρουμανία και Πορτογαλία. Όλα όσα ανέφερα λοιπόν, τα οποία έτσι έχουν στη Ζυρίχη, θα ήθελα να τα συγκρίνετε και με το πώς έχουν εδώ τα πράγματα. Δεν έψαξα επαρκώς την λίστα για να δω πού είμαστε εμείς και αν είμαστε βεβαίως. Εγώ πάλι έχω να πω, Ελλαδίτσα και πάλι Ελλαδίτσα, αρκεί να βρούμε κάποια πράγματα, να αλλάξουμε αυτούς που μας εκπροσωπούν σε όλα τα επίπεδα όταν δεν μας ικανοποιούν. Δηλαδή να γίνουμε λίγο πιο ανοιχτοί στις επιλογές μας και πιο αυστηροί στις επιλογές μας. Αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό. Απλώς εγώ να σημειώσω κάτι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, εντάξει, και εγώ θα πω σαν τα Ανοπορόγια δεν έχει. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Εντάξει. Καλά, εμείς. Η Θεσσαλονίκη, όλοι λέμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είναι δηλαδή σωστό. Το σλόγγαν το δικό μας. Αλλά επίσης, σε αυτή την εκπομπή, νομίζω, είμαστε όλοι από εκείνους που λένε υπερασπίζουμε τον τόπο μου με τα σωστά και εννοείται. Με τα κακά του, με τα καλά και με τα ανάποδά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη, ευχαριστώ πολύ Νίκο που ήσουν μαζί μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Θεοδώρα Απότα. Εμείς θα σε δούμε στις 5 το απόγευμα με όλα. Να πούμε επίσης ότι με ενημερώνουν ότι ο Βασίλης Στίγκας, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, κάνει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως να έχουμε και κάποια συνέντευξη μαζί του, καθώς είχαμε νωρίτερα, όπως μας είπε η Θεοδώρα, ποινική δίωξη στους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών και στον Ηλία Κασιδιάρη.